Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι τελικά να συγκεντρωθεί σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, λίγα μόλις 24 ώρα πριν από ένα μάτς το οποίο μπορείς να γράψεις ιστορία, πριν από ένα παιχνίδι το οποίο κάθε ποδοσφαιριστής ονειρεύεται από τη μέρα που ξεκινά την καριέρα του. Η δικαιολογία αυτή είναι ίσως η μοναδική για τους παίκτες του Ολυμπιακού, αφού με την απόδοσή τους απέναντι στον Εργοτέλη, ελάχιστοι μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιος από τους δύο ήταν ο ουραγός και ποιος ο ισχυρός της αναμέτρησης. Αυτού του είδους τα μάτς είναι έτσι, πολύ σημαντικά για όλους. Αλλά ο στόχος του πρωταθλήματος θα έρθει μόνο μέσα από νίκες. Και αυτές τις νίκες πρέπει να τις κάνουμε πολύ πιο απλές, πιστεύω. Ο Αντώνης Νικοπολίδης ήταν για ακόμα έναν αγώνα ο άνθρωπος που κράτησε τον Ολυμπιακό όρθιο, τον Εργοτέλης, δείχνοντας άγνοια κινδύνου, σφυροκοπούσε την ερυθρόλευκη εστία. Η φάση του 26ου λεπτού έμοιαζε με λύτρωση για τους γηπεδούχους. Πέντε από τον Δασκαλάκη. Έφυγε η μπάλα από τον τερματοφύλακα του Εργοτέλη, αλλά ήταν άτυχος. Δεν ακολούθησε κανείς. Ανοίγει το σκορ Ολυμπιακός. Όχι, είναι άτυχος γιατί πήγε και ακριβώς πάνω στο Πήγε πάνω του, έπεσε στη γωνία. Ήταν άσχημα χτυπημένο το πέναλτι από τον Ντόρτεβιτς, αλλά πήγε πάνω του η μπάλα. Πιστεύω ότι είναι η χειρότερη στιγμή που μπορεί να συμβεί σε ένα τερματοφύλακα αυτό, γιατί είναι μέσα σε δευτερόλεπτα αλλάζει η ψυχολογία του. Δηλαδή η χαρά το πιάσες και μετά βλέπεις την μπάλα στα δίχτυα. Ηθικά νομίζω ότι εμείς είμαστε νικητές. Δεν μας το επέτρεψε πάλι ένας διαιτητή, σε πάση περιπτώσει. Τον τελευταίο καιρό μας συμβαίνει συχνά, εμάς το έχουμε συνηθίσει. Μας έχει γίνει πλέον συνήθεια. Παρά τον γκολ, η εικόνα του παιχνιδιού ελάχιστα διαφοροποιήθηκε. Έλλειψη διάθεσης και προσήλωση στο στόχο από πλευράς Ολυμπιακού. Αντίθετα, ο Εργοτέλης προσπαθούσε να αποσπάσει από το μάτς αυτό που δικαιούτο. Sí, yo creo que lo más importante son los tres puntos, independientemente de cómo juegas, que aparentemente parece fácil, pues de repente se vuelve difícil, ¿no? Η χρησιμοποίηση των Ντοροσίδη και Πάντου έμοιαζε επιβεβλημένη, όπως άλλωστε και η αντικατάσταση του Μπελούτσι. Ο Αργεντινός, μετά την καλή εμφάνιση στη Νέα Σμύρνη, είχε κάθε λόγο να είναι εκνευρισμένος με τον εαυτό του. Η προσπάθεια του Τάκη Λεμονή να αφυπνίσει την ομάδα στο ημίχρονο έδειξε να έχει αποτέλεσμα. Κερδίζει την κόντρα από τον Χίμπλικερ, βγάζει στον Τζόρντεβιτς, καλή σέντρα, Κοβάσεβιτς πάνω από την εστία του Δασκαλάκη, είναι η πρώτη φάση νομίζω. Γκαλέτη στο πέμπτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, η κεφαλιά είναι από τον Σέζαρ, συνέχεια νέο κόρνερ, ο Δασκαλάκη σε καλή θέση. Η αντίδραση του Εργοτέλη πάντως ήταν ιδανική. Πίεση στα χάφα, τελείωτο τρέξιμο και διάθεση να χτυπήσει αντιπιθέσεις. Ο Πάτρικ Ογκουνσότο μάλιστα προσπάθησε στο 70 να παγώσει οριστικά το γήπεδο Καραϊσκάκη, ισοφαρίζοντας. Η μαζική αλλά ταυτόχρονα προβληματική άμυνα του Ολυμπιακού θα μπορούσε να διασπαστεί ακόμα και λίγα λεπτά πριν τη λήξη. Όμως οι τρεις βαθμοί είχαν τελικά ερυθρόλευκο χρώμα. Los tres equipos vamos a llegar al final del campeonato con aspiraciones de ganar la liga. Que cometa menos errores de acá a que termine el campeonato, seguramente se llevará el título. Σήμερα ήταν ακόμη μια μέρα τέτοια. Βέβαια, εσείς θα γράψετε άλλα, είμαι σίγουρος, γιατί είστε του Ολυμπιακού εδώ. Αλλά δεν με ενοχλεί. Είστε, δεν είστε του Ολυμπιακού, εμείς δίνουμε μια μάχη. Μια μάχη η οποία έχει ξεκινήσει από την αρχή και δεν μας βγαίνει. Εσείς γράψτε ό,τι θέλετε. Κάτι άλλο. Είμαστε δημοσιογράφοι. Ναι, αλλά δημοσιογράφοι και γράφετε μόνο για τον Ολυμπιακό. Για όλες τις φάσεις. Δεν είναι πέναλτι η φάση, παιδιά, του Ολυμπιακού. Είναι πέναλτι, θα σας πω, στον αντίποδα η φάση του Πάτρικ, η οποία πρώτος τσιμπάει την μπάλα και ο τερματοφύλακας πέφτει πάνω του. Χέρι γίνεται ακριβώς στη μεγάλη περιοχή, πάνω στη γραμμή, ο διαιτητής δεν δίνει τίποτε. Μετά, στο 90, αν θυμόσαστε, η ίδια φάση, σταματάει το παιχνίδι και κίτρινη κάρτα στο δικό μου παίκτη. Τι τώρα, να αρχίσω μία-μία τις φάσεις. Μία-μία να τις αρχίσω, να τις λέω. Τι είναι, υπάρχει νόημα. Δεν υπάρχει νόημα. Κάθε διεκδικήσιμη μπάλα ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Τι να φτάσουμε τώρα να λέμε τέτοια πράγματα. Το τριώδιο άνοιξε πιο νωρίς, φαίνεται. Και δεν άνοιξε σήμερα. Έχει μέρες που έχει ανοίξει για μας. Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, γήπεδο Καραϊσκάκη, μία ώρα πριν τον αγώνα Ολυμπιακού Εργοτέλη. Στον αγωνιστικό χώρο μπαίνει για λίγο ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Πέτρος Κόκαλης. Στη Φυσούνα βρίσκουμε τον Ήλια Ήβιτς, τεχνικό διευθυντή των Κόκκινων. Το κρύο είναι δυνατό και η ζεστή περιβολή απαραίτητη. Η κυρία Κοβάσεβιτς πολύ σωστά φόρεσε γούνα, ο Ραούλ Μπράβο κουκούλα και ο Ντιντιέ Ντομή σκούφο. Τα παιδάκια που οδηγούν τους ποδοσφαιριστές στη Σέντρα φόλιασαν στον πάγο του Ολυμπιακού για να ζεσταθούν, την ίδια ώρα που οι δύο ομάδες έκαναν το ζέσταμά τους στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νούνιες δεν άντεξε για πολύ το κρύο και έβαλε μακριά φόρμα. Η θύρα 7 προετοιμαζόταν και κρατούσε ζεστή την εξέδρα.
ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Ο Τάκης Λεμονής και ο Νίκος Καραγεωργίου στις θέσεις τους. Το 1-0 ζέστανε λίγο την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Το χιόνι άρχισε να πέφτει και στον Πειραιά την ώρα που ξεκινούσε το δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ δεν άλλαζε και αυτό δεν άρεσε ούτε στον προπονητή των Ερυθρολεύκων, ούτε στον προπονητή του Εργοτέλη. Οι αλλαγές λοιπόν αναμενόμενες. Και οι οδηγίες απαραίτητες. Εκτός και εντός αγωνιστικού χώρου. Το σκορ παρόλα αυτά δεν άλλαξε και το παιχνίδι Ολυμπιακού Εργοτέλη έληξε 1-0.